Όσο και την παρουσίαση του προγράμματος του Ενέδικου Ρίζες Τόμπι Όργανα. Πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία τριών συλλόγων τη ΣΟΠΣΕ και θέλω να ευχαριστήσω την Ειρήνη Καρταλή από το Σύλλογο Δικασιακών Εργού Μουλησίρου και το Σύλλογο της Κάτω Παναγιάς Μικράς Ασίας για αυτή την εξαιρετική συνεργασία. Να ευχαριστήσω για τη συμμετοχή τους δασκάλους μουσικούς, για την καθοδήγηση που είχαν τα τμήματα, όσο και τον εθνομουσικολόγο Χάρη Σαρή. Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στη Θήβα για την τελική εκδήλωση του προγράμματος Ρεμπέτικο Ρίζες Τόπι Όργανα. Είμαι ο Χάρης ο Σαρής. Είμαι εθνομουσικολόγος και ήμουνα ο επιστημονικός υπεύθυνος αυτής της δράσης. Η δράση αυτή ήταν για μένα ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Ήταν ένα πολύ ωραίο ταξίδι γιατί από τη μια είχαμε μια σειρά από δράσεις και από την άλλη είχαμε μια σειρά από διαδράσεις. Οι δράσεις ήταν συγκεκριμένες. Είχαμε να κάνουμε μαθήματα, είχαμε να κάνουμε διαλέξεις σχετικά με το ρεμπέτικο, σχετικά με την προϊστορία του. Ως ένα συμβολικό όριο το 1922. Και θέλουμε να δούμε τι ήταν αυτό που προηγήθηκε από τον συμβολικό Ρώσο. Και αυτό μας οδήγησε από τη μια στο να εξετάσουμε τάσεις, ρεύματα, ανθρώπους, ανθρώπινες ιστορίες, έχοντας ως οδηγό τα μουσικά δίκτυα της εποχής. Και από την άλλη, είχαμε σαν στόχο να βάλουμε ανθρώπους από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, από διαφορετικούς συλλόγους, οι οποίοι είναι κληρονόμοι της παράδοσης και της Μικρασίας και του Ρεμπέτικου στο σήμερα, να διαδράσουν. Έτσι λοιπόν, το Ρεμπέτικο, η δράση Ρεμπέτικου ορίζεται στο Τόπι Όργανα, είναι μια διοργάνωση της Ένωσης των Μικρασιατών Θήβας, οι οποίοι είναι και οι κορεσπόντες μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Μαζί με την Ένωση Κάτω Παναγιάς Μικράς Ασίας και με το Σύλλογο Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου. Η δράση αυτή λοιπόν γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Το ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο πρόγραμμα αυτό και πριν σας πω ποια θα είναι τα σχήματα που θα παίξουν, ένα μουσικό σχήμα από κάθε έναν από αυτούς τους συλλόγους, το οποίο σχήμα ζυμώθηκε και μέσα από τις δράσεις του προγράμματος. Επιστρέψτε μου να κάνω μια μορφή αναστοχασμού. Φέτος συμπληρώνονται τα 100 χρόνια από την μικρασιακή καταστροφή, από την αφορμή η οποία στάθηκε η αιτία για να μαζευτούμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Αυτό που διαπιστώνει κανείς άλλη μια φορά είναι πως όλη αυτή η φθορά, η απώλεια δεν γίνεται μόνο στον θρύνο. Γίνεται γεννησιουργός δύναμη για όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Για όλη την προκοπή, για όλη αυτή την ενέργεια που μπόλιασε την Ελλάδα και που μας βοήθησε να διαδράσουμε. Και αυτό που εμένα μου άρεσε είναι ότι μέσα από τη δράση, μέσα από τις δράσεις, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε που παρουσιάζονται συνοπτικά μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος Ρεμπέτικο Ρίζες Τόπι Όργανα, όλες αυτές δημιούργησαν ένα πεδίο, έναν τομέα όπου όλοι αυτοί οι συμμετέχοντες όχι απλά συμμετείχαν, απλά εμβαπτίστηκαν και διέδρασαν λειτουργώντας προσθετικά. Γιατί το πρόγραμμα αυτό δεν είναι μια συναγωγή από δράσεις, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ελπίζουμε λοιπόν οι συμμετέχοντες να κέρδισαν πράγματα και σε επίπεδο δεξιοτήτων και σε επίπεδο γνώσεων και σε επίπεδο γνωριμιών
ώστε να μπολιαστούμε με αυτό τελικά που χαρακτηρίζει τον μικρασιατικό πολιτισμό. Την εξωστρέφεια, τον κοσμοπολιτισμό, τους ανοιχτούς ορίζοντες και πάρα πολλά τα όραμα για ένα καλύτερο κόσμο. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι επετεύχθη μέσα από το πρόγραμμα και ελπίζουμε αυτό να γίνει σημείο αφετηρίας για άλλες δράσεις που θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή διασκέδαση. Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω τις ορχήστρες που συμμετέχουν. Η Σύρος έχει την Ελένη τη Λαζάρου στο τραγούδι και το παγλαμά. Το Σωτήρι Βρίτσα στο τραγούδι και το μπουζοκί. Το Δημήτρη Μαραγκό στην κιθάρα, στο μαντολίνο και στο τραγούδι. Και την Έλλη Σκέντρου στην κιθάρα. Η ίδια η ομάδα, με αλλαγή στα όργανα και στους ρόλους, θα εκπροσωπήσει και τη Θήβα. Και τέλος, είναι η ομάδα της Κάτω Παναγιάς, που είναι η Βιβλή Βουτσελά στο τραγούδι, ο Γιάννης ο Καραμάνης στο τραγούδι και την κιθάρα, ο Γιάννης ο Παπάζογλου στο ούτι και το μπουζούκι, ο Νίκος ο Μουργελάς στο κανονάκι και ο Βαγγέλης ο Βουτέρας στο βιολί. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή διασκέδαση. Για να βρω έχει όμορφες πόλεις.
τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, για να ξέρουμε και τι ακούμε. Εγώ θέλω πριγκιπέσσα. Και τώρα θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Τούντα πάλι, της πρώιμης περίοδου του Ρεμπέλη του τραγουδιού, Port Said, τη σκεταρία ή αλλιώς Ζαχαρένιο Χανουμάκι. Και επίσης σκεταρία, της Αλεξάνδρειας. Thank you.
Yeah.
Θέλω να περνώ.
σκηνοθέτη του Σμιρνέδη και ρεμπέτικου τραγουδιού, δυστυχώς πάρα πολύ παραγνωρισμένο, τον Ευάγγελο Παπάζογλου, για να ακούσουμε το πασίγνωστο τους Λαχανάδες ή, ως πιο γνωστό, τα Λεμονάδα. Thank you.
εμπνεύσει σε πρώτη εκτέλεση γύρι, τα αμπατζή, τη γνωστή σε όλους γκαρσόνα. Ρίτα αμπατζή, όλες οι άλλες έπονται. Για πάμε να ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Κι αυτοί μου λένε μάνα μου, τι είσαι εσύ, γλυκιά γαρσόνα, φέρε μας κρασί. Στα πέντακτα μοιράζω τις μισές, στο πιάτο δυο μεσές, μάλιστα χέρι. Τότε κι αυτοί μου δίνουν μπουρδουάρ, τους λέγω ρεβουάρ, πουλοκρασί ο κάτες με μεζέ χωρίς ποτέ να την οφέρεσε. Στο πιάτο δυο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν κουβουάρ, τους λέγω ρεβουάρ και φεύγουνε στο πλή. Στο πιάτο δυο μεζές, μαρίδα και τυρί. Τότε κι αυτοί μου δίνουν μπουρμπουάρ, τους λέγω ρεμπουάρ και φεύγουνε στο πι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε από τη Σύρο, τον Δημήτρη, τον Μαραγκό και την Έλλη της Κέντρου που είναι και μισή σήμερα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και τη συνεργασία, παιδιά, και για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε. Εμείς να είστε καλά και παραδίδουμε τη σκητάλη στην Κάτω Παναγιά. Τώρα θα σας πω ένα τραγούδι που η στίχη είναι από τις φυλακές του Βαφλίου του 1800. Βρεθήκαν σε μια φυλαγίδα και τους συνειδητοποίησα εγώ για αυτή τη βραδιά, για αυτή τη μέρα σήμερα. Μουσική.
Στα πλαίσια του προγράμματος τραγούδια που υπογραφήθηκαν στην Αμερική και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Γλέντι. Το πρώτο τραγούδι είναι η Βραΐλα, η δεύτερο τραγούδι η Αγανιωτοπούλα, ένα τραγούδι από την κοινή παράδοση Ελλήνων και Τούρκων, η Αλανιάρικη Ζωή, ένα τραγούδι υπογραφημένο στην Αμερική με επιθεωρησιακά στοιχεία και το τι σε θέλει και αυτό ηχογραφημένο στην Αμερική. Thank you.
ευχαριστώ.